Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε, πούλησα τον Growth. Είμαι πάλι στα σχεδόν 7,5 εκατομμύρια coins. Τον πούλησα για 6,950,000. Και τον πούλησα επειδή κάτι ακούστηκε για SBC που μπορεί να βγει του Growth. Δεν ξέρω άμα ισχύει. Δεν ξέρω αν είναι επιβεβαιωμένο leak ή όχι. Άμα έβγαινε κάποιο SBC, θα έπεφτε πολύ στην τιμή. Οπότε είπα να τον πουλήσω τώρα. Και βλέπουμε τι θα κάνουμε τα coins. Τελείωσα με το Fantasy FC Cup και έχω να ανοίξω ένα 85x10 και ένα 84x20. Λοιπόν, εδώ έχω φυλάξει τα 83 plus player picks και έχουμε Foot Fantasy, έχουμε άσπας πάλι. Θα τον πάρω και θα μπει σε κάποιο SBC. Τρίπιε. Και έχουμε και Mappy Leon 89 που έχουν πάει πολύ καλά αυτά τα picks. Έχω κραφτάρει και ένα Winter Wildcard, Honorable Mentions και το Versus Ice, πως λεγόταν αυτό το πρόμο. 87+, έχει κάποια καλά pools που μπορούμε να έχουμε εδώ πέρα. Πάμε να δούμε. Τίποτα για μας όμως. Θα πάρω τον Gunter. Όπως φέρεται αυτός. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε και τα Rivals Rewards. Έχουμε εδώ πέρα τα 284+ και έχουμε και μερικά packs που είναι να ανοιχτούν. Εδώ, κλασικά. Και πάμε να δούμε εδώ αν θα έχει Foot Fantasy, Fantasy FC. Όχι, αλλά έχει Oblak. Οκ, 85-88. Και πάμε να ανοίξουμε και τα packs που είναι 2 Mega Pack, 2 50K και το 84x10 νομίζω. Αυτό δεν είναι κάτι. Πάμε στο δεύτερο Mega Pack. Εδώ έχουμε Ολλανδία Center Back. Δεν είναι ο Van Dijk, είναι ο Botman. Πάμε ανοίξουμε τα 250K. Πορτογαλία CM. Είναι ο Bernardo Silva. Δεν είναι διπλό. Τέλεια. Πάμε ανοίξουμε και το τελευταίο 50K. Αυτό είναι Fantasy FC, είναι Ιταλία. Right wing είναι ο Πολιτάνο μάλλον. Ναι, είναι ο Πολιτάνο, okay. Δεν είναι ακριβώς. Αλλά νομίζω θα πάρει 2 upgrade σίγουρα. Νάπολη πρέπει να βάλε, να κέρδισε 5-1, κάτι τέτοιο. Οπότε μάλλον το τελευταίο upgrade θα το πάρει. Τα appearances δεν ξέρω αν θα τα κάνει, νομίζω τα κάνει και αυτά. 2 νίκες μάλλον θα κάνει και μου βάλει και ένα goal άμα δεν το έχει βάλει ήδη. Μπορεί να πάρει και 4 upgrade, να πάει 91. Και ας ανοίξουμε και το 84x10. Χρυσό μας βγάζει, Γερμανία. CDM είναι ο Kimmich. Η Oberdorf. Ναι και είναι διπλό. Μαζί με το Son 87. Έχουμε σίγουρα 287 άρδες, να δούμε αν θα έχει άλλο walkout από πίσω. Δεν έχει και δεν έχει και Fantasy FC. Δεν ξέρω αν αυτό άξιζε 9 match στα Rivals. Στην Elite Division. Πάμε να ανοίξουμε και το 84x20. Δεν έχει μπλε, είναι η Πορτογαλία. Cam είναι ο Bruno. Φαντάζομαι θα είναι διπλό. Ναι, θα είναι. Μαζί με τον De Bruyne, 91. Πολύ ωραίο φόντερ και μπορεί να έχει και μπλε από πίσω. Έχουμε και Med και Oberdorf και Cross και Cancelo. Πάρα πολύ ωραίο pack. Με 4 walkout ήδη και άλλα 2 που βγάλαμε 6. Και έχει και 2 μπλε και μια από αυτές είναι η Μαϊρή, πως λέγεται. Και έχει και Μπερνάρντο Σίλβα και Όζιμεν και Αντρέ. Ακραίο pack. Και θέλω να το δοκιμάσω κι αυτήν. Που νομίζω θα πάρει και τουλάχιστον 3 upgrade. Γιατί η Λιόν είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, θα κερδίσει 2 παιχνίδια. Φαντάζομαι θα παίξει 3 match. 11 goal πιστεύω θα μπουν και απλά μπορεί να πάρει και 4 upgrade. Και μπορεί να γίνει πολύ καλή κάρτα.
Οπότε συνολικά έχουμε 2, 4, 6, 10 walkout στο 84x20. Λοιπόν, έχω κραφτάρει αυτούς εδώ πέρα τους δύο, την Scott και το Julie. Ήταν αρκετά φθηνή και είπα να τους κραφτάρω να τους δοκιμάσω. Και έτυχα και την Myri, ή όπως προφέρεται αυτή εδώ πέρα. Και λέω να κάνω, να τους δοκιμάσω για να κάνω ένα review σε αυτούς τους παίχτες και τις παίχτριες. Πείτε μου αν θέλετε να το δείτε. Μάλλον θα έρθει σε επόμενο βίντεο κάποιο review σε αυτούς εδώ πέρα τους τρεις. Πάμε να ανοίξουμε και 83x10. Ξεκινάμε με χρυσό. Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θα είναι καλό αυτό μάλλον. Ναι. Α, πρέπει να ήταν η Λαβέλ. Ναι. Εδώ πάλι χρυσό. Είναι Σκωτία. Left back είναι ο Ρόμπερτσον μάλλον. Και δεν είναι διπλό πάλι. 87 νομίζω. 86. Πάμε και στο τρίτο. Είναι η φόρμα αυτή τη φορά. Γερμανία, CM. Α, είναι ο Cross. Μαζί με κάποιο uniform. Δεν έχω ιδέα. Μαζί με την Ona Battle. Ή όπως προφέρεται, δεν ξέρω. Και έχουμε και τον Μολίνα. Λοιπόν, κράφταρα και το ένα hero pick. Να δούμε αν μπορεί να μας δώσει κάτι καλό. Να πω ότι ο Ντενατάλε είναι καλό. Δεν είναι κακός ο Ντενατάλε, αλλά δεν πρόκειται να μπει στην ομάδα μου. Ήλπιζα για κάνα Ζινολά, για κάνα Λούσιο, αλλά δεν. Θα πάω με McManaman για Φόντερ.